Πέτρο, να σε καλωσορίσουμε και σένα με τη σειρά σου στο Sofa Talks. Χαίρετε, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσκλήση. Ε, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σέναν και πώς εμπλέκεσαι στο, στο κομμάτι των κρυπτονομισμάτων και ίσως και του blockchain. Κοίτα, όσον αφορά το τομέα των κρυπτο, είμαι άλλος ένας τύπος ο οποίος κάθεται πάνω σε μια καρέκλα για έναν υπολογιστή. Βλέπει charts, και παίρνει αποφάσει αν θα μπει σε μια συναλλαγή ή όχι. Τα crypto γνώρισα τα πολλά παλιά. Ήμουν φοιτητή στο Σάρεϊ, από το 7 μέχρι το 11. σπουδάζα ηλεκτρονική μηχανική και μηχανική πληροφορική. Και μέσα από τα hacker forums που ήμασταν, εμφανίστηκε μέσα στα chat η συζήτηση για τον Satoshi Nakamoto και το white paper του Bitcoin. Μαζί με το συγκάτοικο μου ξεκινήσαμε να κάνουμε mining bitcoin για ένα μήνα περίπου. Τέλεια στι αρχέ ήταν fractions του cent ακόμα των bitcoin. Ε, και αποφασίσαμε να τα πουλήσουμε όλα γιατί το ρεύμα ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν μα εισήφερε. Μετά από 8 χρόνια κατάλαβα λίγο ότι όσο ρεύμα ήταν πλέον τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα απολύτω. Αλλά ναι, ε, όλα τα λεφτά πια χαμένα. Το 2013 ξαναγόρασα κρυπτο, ξαναγόρασα bitcoin ε, είχα τα βάλει σε ένα wallet, τους οποίους κωδικούς είχα μέσα σε ένα email, το οποίο εξέχασα και χαθήκαν και Και το 2018 κατάφερα με επιτυχία να αγοράσω ξανά κρυπτό στο top, στις 20.000 δολάρια. Και μετά από την τρίτη νητά αποφάσισα ότι κάτι κάνω λάθο. πρέπει να μάθω τι συμβαίνει με τον ίδιο τι είναι τα κρυπτοκάρσεις, πώς θα κάνεις τρέιτ. Και κατά εξακολούθηση, και πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ τρέντινγκ, έφτασαμε σήμερα να συνεχίζω. Τέλεια. Θα προχωρήσω στην πρώτη ερώτηση, Μπέτρο. Πώ ξεκινά κάποιο το ταξίδι του στην επένδυση με κρυπτονομίσματα, Πώ αποφασίζει ποιε εφαρμογέ πρέπει να χρησιμοποιήσει και ποιε όχι. Ο πιο απλό τρόπο είναι να χρησιμοποιήσει τι πιο απλέ εφαρμογέ. Δεν, ε, δεν είναι financial advice, να το πούμε. Σίγουρα. Πρέπει να τονίσουμε ότι τίποτα από αυτά που θα ακούσετε από μένα δεν είναι συμβουλή. Έχω κάνει άπειρα σπίτι. λάθη και δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να κάνει τα ίδια λάθη. Πόσο μάλλον να ακούσετε συμβουλέ μου για το πού μπορεί να πάει η τιμή ενό νομίσματο ή όχι. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ πλατφόρμε ανταλλακτήρια exchanges, είτε κεντρικοποιημένα είτε αποκεντρωμένα, τα, από τα οποία θα μπορούσε κάποιο να αγοράσει κρυπτο. πρόσφατα ακόμα και η Revolut προσφέρει αυτή την ευκαιρία, αν και δεν τη συνιστώ γιατί είναι πάρα πολλά κρυβά τα spreads. Αν κάποιο θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με τα κρυπτο, ίσω να πίνει σε κάποιε πιο crypto-oriented platforms, όπω είναι η Binance, η οποία έρχεται και στην Κύπρο σύντομα, η FTX η Coinbase, η KuCoin και άλλες πάρα Ε, Συνιστώ στα πρώτα βήματα κάποιοι να, να μπουν σε μια πλατφόρμα η οποία ζητά KYC, Know your customer. Γιατί από τη στιγμή που ζητούν KYC, σημαίνει ότι είναι πιο regulated και προσπαθούν να είναι πιο νόμιμε έναντι άλλων. Άρα, ίσω να είναι τούτη μια πάρα πολύ καλή αρχή. Από την αντίθεση, το Binance πριν τρία-τέσσερα χρόνια δεν σου ζητούσαν KYC. Πρόσφατα σου ζητά KYC λόγω του ότι δεν μπορούσε απλά να καταθέσει. Ε, ευρώ, εμάς. δολάρια, χρήματα στον Binance. Ο μόνο τρόπο ήταν να μεταφέρει κρυπτο στον Binance για να αγοράσει κάτι άλλο που ήταν available στον Binance. Πριν τρία χρόνια συγκεκριμένα, ο πιο, ο μόνο προσβάσιμο τρόπο ήταν η Coinbase, η οποία ήταν η πρώτη η οποία έγινε regulated και δεν έδινε την ευκαιρία να αυτήν. Δεν υπήρχε ούτε από το ανταλλακτήριο τη Revolut ούτε από πουθενά. Άρα όλοι αγόραζαν Bitcoin. Στην Coinbase και στέλναν το σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα αν ήθελαν να αλλάξουν για άλλα κρυπτονομίσματα. Υπάρχει πολλή πληροφορία έξω. Άπειρη πληροφορία. Πιάσε και που πάρα που πολύ πλη, forums, website, πιάσε που TikTok, πιάσε που YouTube. Ε, ζούμε στην εποχή της παραπληροφόρησης. Πώς μπορεί κάποιος να φιλτράρει τις κακές συμβουλές που είναι να θυκευάσει που τα διάφορα μέσα για κρυπτονομίσματα. Ε, ο καλύτερο τρόπο είναι να αποφεύγει του πάρα πολύ ενθουσιασμένου. Ξεκινούμε που τραμέ. Δηλαδή, αν βλέπετε μέσα στο YouTube κάποιον ο οποίο λέει τη λέξη φεγγάρι πάνω από τρει φορέ μέσα στο βίντεο του, να ξέρετε ότι δεν αξίζει τον κόπο να παρακολουθάτε. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να πάρει τι πληροφορίε. Υπάρχει το Crypto Twitter, μέσα από το Twitter και συγκεκριμένα Twitter accounts τα οποία μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει. Και μερικέ φορέ όσο υπάρχουν μεγάλα Twitter accounts με πάρα πολλούς followers οι οποίοι ακόμα και γίνει πληρώνονται για να διαφημίζουν κρυπτονομίσματα ε, θέλει όντω πάρα πολύ προσοχή είτε από YouTube είτε από Instagram ακόμα βλέπει πώ. Ε, ε, σημαίνει το... ότι έχει followers ο άλλος, σημαίνει κάτι που είναι προφανώ. Το... Απλά ακολουθούν σωστά... τον πολύ, διότι μπορεί να λέει κάποια πράγματα τα οποία απλά να τσίζει και να τραβά κόσμο, να μην είναι σωστή η συμβουλή. Του. Ο κυριότερο λόγο που ακολουθούν πολλοί κάποιου είναι επειδή φλωμώνουν την πεποίθηση και στου χόλτερ ότι πάμε πάνω, πάμε πάνω, με φάστε τίποτε. Σαν πότσε δεν θα ξαναζήσουμε με bear και επειδή η αξία μια αγορά συνεχίζει να πιένει πάνω συνέχεια. Ένισχυ. το πράγμα δεν ισχύει και ο καθένα πρέπει να είναι προσεκτικό στι επενδύσει του ο καθένα πρέπει να κάνει τη δική του έρευνα και τούτο είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, αν παρακολουθά μόνο έναν, κάνει λάθο. Αν παρακολουθά όλου, πάλι κάνει λάθο. Πρέπει σιγά σιγά να χτίσει τη δική σου πεποίθηση και εκείνου που ακολουθούν και κατά κάποιον τρόπο το δικό σου στυλ στο trading. Γιατί κάποιοι traders μπορεί να, μπορεί, μπορεί να αποστάρει κάποιο ένα chart και να δείχνει ότι η αξία ενό νομίσματο να πάει πάνω αλλά ο συγκεκριμένο ξέρει να εφαρμόσει σωστό risk management στην συναλλαγή του, να χρησιμοποιήσει, να τοποθετηθεί με συγκεκριμένο ποσό, το οποίο δεν θα τον πειράξει αν τα χάσει τα λεφτά, ενώ τον οποιοδήποτε μπορεί να καταστρέψει οικονομικά, γιατί πολλά απλά μπήκαν όλοι. Mm. Άρα θέλει προσοχή και πολύ διάβασμα. Πολύ διάβασμα από την ίδια την πλευρά του επενδυτή. Δεν ε, ε, μπορεί να ακολουθά κάποιον και να εμπιστεύκε τα λεφτά σου σε κάποιον που σου είπε μέσα στο YouTube που γόρασε τον το πράγμα. Μάθε μόνο σου. Η επόμενη ερώτηση εντάξει, στη συνέχεια τη προηγούμενη. Ποια είναι η κίνδυνη και πώ μπορεί κάποιο να προστατευτεί. Η κίνδυνη είναι τεράστια. Ε, Καταρχά, μιλούμε για μια βιομηχανία η οποία γεννήθηκε μέσα από προγραμματιστέ υπολογιστών, hackers, κρυπτόγραφε και οποιοδήποτε άλλο είναι συναφή με τον κλάδο. Ε, άρα υπάρχουν πάρα πολλά scams. Υπάρχουν, ε, εγώ προσωπικά έπαιζα θύμα phishing το Σεπτέμβρη και δεν είμαι καθόλου περήφανο που το λέω γιατί έχασα το 30% του net worth μου από βλακία μου. Ε, όταν έκανα search στο Google μια ιστοσελίδα που ήθελα να αγοράσω ένα συγκεκριμένο NFT και έβαλε μου η Google sponsor tat μια άλλη ιστοσελίδα που μοιράζεται το ίδιο όνομα με την ιστοσελίδα που ήθελα να μπω. Ε, μπήκα μέσα στην ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα ζήτησε μου να δώσω και τα keys του wallet μου και επειδή εβιάζομαι να δώσα και τα keys του wallet μου. Τέσσερα δευτερόλεπτα μετά όλο το wallet είναι άδειο. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή, πρέπει να ξέρει ακριβώ που πάει να μπει. Όποιο σου στείλει μήνυμα για λεφτά ή οτιδήποτε να μην το απαντήσει καν γιατί υπάρχουν scams, για identity theft, ε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχει. Ε, και κυρίω αν σου στείλει κάποιο μήνυμα, με να απαντήσει, φτιάξε φρόντισε έναν το account που να στείλει εσύ το μήνυμα να γίνω που θέλει πριν το κάνει. Φρόντισε στο σελίδα να σωστεί πριν πει. Και σε καμιά περίπτωση, με εντώσει στα κλειδιά του wallet σου. Δεν θα σου τα ζητήσει κανένα. Είναι πολύ εύκολο να αντιλαμβάνω. ότι πιάνει ένα email που μπορεί να σε ανησυχήσει ότι κάτι πάει λάθο με το account σου. Και να κάνει κλικ, να κάνει login στο account σου. Και ε, Πρέπει πριν μπει στη διαδικασία να κάνει τον το πράγμα να σκεφτεί. Όπα, έτσι θα κάνω κλικ, Να πάω απευθεία, να κάνω type το website του exchange μου. Και να μπω απευθεία μέσα. Να μην κάνω clicks. Διότι είναι πολύ εύκολο να σε ξεγελάσει ο άλλο. Όσον αφορά το email συγκεκριμένα, το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε είναι να κοιτάξει ποιο το στέλνει. Να κοιτάξει το center. Ναι, αλλά Αν έρχεται ε, ε, είναι από είναι την εύκολο. επίσημη ιστοσελίδα τη Binance για παράδειγμα. Είναι εύκολο για τον average κόσμο να μπει στη διαδικασία που το email client που χρησιμοποιεί να κοιτάξει ποιο μου στέλνει ενώ πραγματικά τον Binance που μου στέλνει το email ή ενώ για να και κάτι τελείαν και έχει τη λέξη Binance μέσα και προσπαθεί να εξεγελάσει. Εντάξει, τον οποιοδήποτε δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει ποιο του στέλνει το email, το μήνυμα από το email, καλύτερα να μην ασχοληθεί με τα κρύπτω ίσω του την άγκαλη Γιατί κάπου στην πορεία να χάσει λεφτά από σκάμερ. Όλοι χάσαμε λεφτά. όλοι να πάθουμε και μάλλον έχει πολλά λάθη να κάνει. Επειδή είναι τεράστια βιομηχανία τα κρυπτό. από που το πιάσει, έχει τα οποία μπορούν να φέρουν κινδύνου ή μπορούν να φέρουν ευκαιρίε. Άρα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Investing ή trading. Ποια είναι η διαφορά. Να που χρειάζεται κάποιος να γίνει η trader ή επενδυτής. Ε, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση του investor γιατί είναι πιο εύκολη. Ο investor βλέπει μακριά. Βλέπει σε ένα μακροπρόθεσμο φάσμα. Ε, ένα trader μακροπρόθεσμη διάρκεια, θα το λέγα. Δηλαδή, ο investor σύνολο είναι αγοράζει bonds ή ομόλογα ή μετοχέ για να κρατήσει. Γιατί έχουν ένα store value. Με τον ίδιο τρόπο, ο investor να κάνει μια συναλλαγή, να αγοράσει ένα κρυπτονομίσμα για να το κρατήσει. Μέχρι να έχει το απαραίτητο appreciation of price, το οποίο τον ικανοποιεί για να ρευστοποιήσει. Και τούτο μπορεί να είναι τρία χρόνια, μπορεί να είναι πέντε χρόνια, μπορεί να είναι είκοσι χρόνια. Ανάλογα με το τι νιώθει ο ίδιο, ο investor είναι να διαβάσει περισσότερο τα fundamentals ενό κρυπτονομίσματο, δηλαδή τι σκοπό έχει να πετύχει το συγκεκριμένο κρυπτονομισμα το οποίο σκουπεύει να επενδύσει, ποιον είναι το το οποίο προσπαθεί να αγγίξει, αν η ομάδα η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο developers ε, να αξιολογεί οτιδήποτε και που τζαμερίζει να πάρει απόφαση να θα επενδύσει κάποια χρήματα τα οποία δεν θα ξανακοιτάξει ανεξαρτήτου τιμή και ανεξαρτήτου χρονικού πλαισίου γιατί, γιατί είναι επενδυμένο σε ένα project το οποίο πιστεύει ότι θα κάνει το και το και το και το. Δεν τον ενδιαφέρει το αύριο, ενδιαφέρει τον το ύστερα από ένα χρόνο. Βλέπει το μακρό Μάλιστα, χρόνο. Γνωρίζουμε institutional investors όπω είναι και ο Michael Saylor και η MicroStrategy, οι οποίοι κάνουν τρομερή δουλειά για να προωθήσουν το space των γενικά και στον πραγματικό κόσμο τη Αμερική. Όπου ναι, μπορεί να διαλέγουν critical σημεία για να επενδύσουν τα χρήματα που επενδύουν, αλλά είναι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτέ, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν τόσο πολλά τη σημερινή αξία του bitcoin συγκεκριμένα, αναγνωρίζουν περισσότερο το πού μπορεί να φτάσει στο μέλλον ή ακόμα και αν δεν φτάσει κάπου, και ακούτε το εδώ, ακόμα και αν παραμείνει σταθερή η τιμή του bitcoin, με το ρυθμό των οποίων τυπώνονται δολάρια ή με το ρυθμό των οποίων αλλάσσουν οι τιμέ στα υπόλοιπα assets, ίσω ακόμα και τούτη να μια πάρα πολλά καλή λύση για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ε, όσον αφορά το trading, ε, είναι ένα τεράστιο, τεράστιο κλάδο. Ε, ξεκινά από του scalpers οι οποίοι μπορεί να. Σιγά μα το λέει το scalping, ναι. ναι, ναι, ναι. Scalping και θυμάμαι το scalping. Μπορώ να θεωρήσω ότι τον εαυτό μου μέσα στου scalpers, για ε, γι' αυτό είναι να μιλήσω λίγο περισσότερο. Ε, ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με χαμηλά time frames, δηλαδή μια συναλλαγή η οποία μπορεί να μπω σήμερα και να βγω σήμερα από την ίδια συναλλαγή, συνήθως χρησιμοποιώντας leverage, μόχλευση στην συναλλαγή μας. Εν τω λεγόμενο leverage trading ουσιαστικά το scalping, όξα εν διαφορετικά ε, Leverage trading μπορεί να πάρει και σε swing, το οποίο να το εξηγήσω μετά. Ο scalper να μπει σε μια συναλλαγή τώρα γιατί είδε κάτι πάνω στα charts το οποίο του είπαν ότι πρέπει να αγοράσει ή πρέπει να πουλήσει. Και να φυκεί, μπορεί μετά από 10 λεπτά, μπορεί μετά από μία ώρα. Συνήθω δεν κρατά περισσότερο η συναλλαγή αυτή γιατί παίζει σε χαμηλότερα time frames. Είναι ο, ο swing trader από εκεί και πέρα, ο οποίο μπορεί να επενδύσει σήμερα σε ένα νόμισμα γιατί αποφάσισε ότι έχει κάποιε ενδείξει ή κάποια indicators ή η τιμή βρίσκεται σε έναν καλό σημείο και αξίζει το ρίσκ με το reward του για να επενδύσει. το, στο οποίο ο swing trader να κρατήσει μια συναλλαγή μπορεί μέρε, μπορεί εβδομάδε. Έτσι μετά είπαμε ένα investor. Ε, Είμαι άφηκες πίσω τον day trader. Ο day trader... Οι day trader συνήθω είναι οι scalpers. Απλά είναι διαφορετική ορολογία. ο day trader ουσιαστικά είναι κάποιο ο οποίο παρακολουθά τι αγορέ συνέχεια και τοποθετείται σε αγορέ ανάλογα με το που βρίσκονται οι αγορέ και τι πρόθεση είναι έχει να κάνει. Που mm τζάμε -hmm. τα πάντα όσον αφορά του traders βασίζονται στην τεχνική ανάλυση. το οποίο είναι ένα τεράστιο φάσμα, έναν πανεπιστήμιο ολόκληρο το να μάθει κάποιο τεχνική ανάλυση. Υπάρχουν πάρα πολλέ μορφέ τεχνική ανάλυση, τι οποίε μπορεί να εφαρμόσει κάποιο για το trading του ή για το στυλ με το οποίο του αρέσει να κάνει trades. Υπάρχει το price action, τα Elliot Waves, υπάρχουν τα moving averages, μπορεί κάποιοι να κάνουν trade μόνο βασισμένοι σε indicators όπως είναι ο RSI ή ο KMAC ή οτιδήποτε άλλο. Είδα άπειρα, άπειρα βίντεο Πέτρο, αλλά πρέπει να τα δει πάρα πολλέ φορέ για να τα κατανοήσει και να μπει στη διαδικασία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να, βλέπεις, να κάνει τεχνικά να, να βλέπει τα indicators, και να σκέφτεσαι βάση το τι σου δείχνουν τα indicators και τι νιώθεις εσύ, δηλαδή να αφήσεις το emotion που είμαι στην μέση. Καταρχάς, ε, δεν θα εσύστηνα σε κανέναν να γίνει trader. Ε, τρεις Τρει μέρε μέσα στα κρυπτο θυμίζουν δύο μήνε πραγματική ζωή. Και τούτο λαό σα το ειλικρινά, ο χρόνο περνά τόσο πολλά γλυόρα. Πέτρο, να συγκεντρωθείς όμως. Είναι ε, πάρα πολλά ε... intense και ειδικά είναι τα ε, λεφτά σου. Θέλει γερά νεύρα και πάρα πολλά δυνατά κόκκαλα να μπορέσεις να αντέξεις ειδικά τις ήττες και ειδικά μια χρονική στιγμή την οποία ε, ένα position σου το οποίο πάει ανάποδα από τι υπολογίζεις και ξέρεις ότι πρέπει να πατήσεις το κουμπί και συνήθως χάνεις λεφτά την χρονική στιγμή αλλά πρέπει να το κάνεις γιατί τούτο είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Ο που θα το κάνει είναι να χάσει πάρα πολλά λεφτά. I've been there και δεν χρειάζεται κανένα άλλο να το κάνει. Ε, τώρα, όσον αφορά το, την ερώτησή σου, εάν και εφόσον να ασχοληθεί με το trading, ε, συστήνω ανεπιφύλακτα και τούτον είναι financial advice. Έναν συγκεκριμένο account στο YouTube είναι ο CryptoCred, ο οποίο έχει πάρα πολλά εκπαιδευτικά βίντεο για να μάθει κάποιο τεχνική ανάλυση. Από εκεί και πέρα, αν θα εφαρμόσει τα μαθήματα σωστά ή όχι. είναι ε, καθαρά δικό του θέμα. Και υπάρχει πάρα πολύ trial and error μέσα στο μέσο διάστημα. Αλλά ναι, πρέπει να μάθεις τεχνική ανάλυση και μετά να εφαρμόσεις τεχνική ανάλυση, σίγουρα. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σου, Πέτρο. Να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις που έχουμε από τους, το, τους παρεμβρισκόμενους μας. Ε, να ξεκινήσω αντίστροφα, διότι είναι πιο μικρή ερώτηση. Ποιος είναι ο αντίστοιχος Ρονάλτο των blockchain. Δεν είμαι σίγουρος στο ποιος είναι ο δημοφιλέστερος. Ο πιο δημοφιλέστερος ε, τρέιτερ ουσιαστικά. Υπάρχουν τε, τεράστια accounts στο Twitter και συγκεκριμένα δεν σχεδόν καθόλου. <laughs> Γι' αυτό ε, να θέλω να σας πω ποιους παρακολουθώ. Ίσως τούτο να βοηθήσει λίγο παραπάνω το κοινό μα. Ε, Ένα είναι ο Alt Street Bets, ή αλλιώ The W Guy, ο οποίο για μένα είναι ο θεό των Elliot Waves. Elliot Waves είναι μια μορφή τεχνική ανάλυση, την οποία εφαρμόζω εγώ στο trading μου. Ε, αφορά περισσότερο την ψυχολογία τη αγορά και συζητά κατά πόσον μια ιδιακή μα τη τιμή συμβαίνει σε πέντε κύματα προ μια κατεύθυνση και τρία διορθωτικά κύματα, τα οποία βρίσκονται μέσα σε έναν μεγαλύτερο φάσμα τη ίδια κίνηση πέντε κυμάτων και οτιδήποτε. έχει να κάνει πάρα πολλά με το Fibonacci Sequences και τον e Golden Ratio και εν, εν μια πάρα πολλά, πολλά ενδιαφέρουσα μορφή τεχνικής ανάλυσης. Είναι ο All Street Bets. Ε, Τρέτερς οι οποίοι άλλοι παρακολουθούν είναι ο Cold Blood Shield ο οποίος είναι ίσως ένας από τους καλύτερους price action traders που έχω δει στο Twitter και ο Trader Z τα τρία accounts που παρακολουθώ τους. Οι νομίζω τους δύο έχει ιδιαίτερη γιατί τις παραπάνω φορές και να δούμε και να κάνουν λάθη. Άρα για την όση σεβαστώ. Ωραία. Γιατί η αξία του bitcoin συνεχίζει να πηγαίνει πάνω. Πού βλέπεις την αξία του bitcoin έναντι άλλων κρυπτονομισμάτων. Καταρχάς η αξία του bitcoin δεν συνεχίζει να πηγαίνει πάνω. Ε... Εγώ προσωπικά νιώθω ότι βρισκόμαστε σε bear market από το Μάιο που πέρασε. Ε, ακόμα και αν η τιμή εξεπέρασε το, το, προηγούμενο πικ του Μάη και βγαίνει στις 65-66.000 δολάρια, για μένα συνεχίζει να είναι διορθωτική όλη του κίνηση και να δείχνει ότι ακόμα δεν ε, υπάρχει και το απαραίτητο ενδιαφέρον που την αγορά για να σπρώξει την τιμή πιο πάνω. Τα πάντα ζήτηση και πρόσφορα. Ε, για να μπορέσει να πάει η τιμή πάνω πρέπει να υπάρχει ζήτηση και αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι υπάρχει απαραίτητη ζήτηση ακόμα ή αν μη τι άλλο είμαστε ακριβώ το 50-50. Δεν ε, μπορώ να ξέρω αν θα πάμε πάνω ή αν θα πάμε κάτω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν φάνηκε ακόμα καμιά ένδειξη. Καλά, των να, Bitcoin... να, να, να σε ρωτήσω, ναι. για, γιατί το ο Μάικολ Σέιλορ επενδύει τεράστια εκατομμύρια σε bitcoin και όχι σε άλλο κρυπτονόμισμα. Γιατί τα λεφτά που πιάνει ο Michael Σέιλορ για να επενδύσει στο bitcoin είναι από άτοκα δάνεια, τα οποία του δίνουν οι τραπέζες. Άρα, παρά να πιάσει εκείνα τα λεφτά, και να τα να κάθονται και να χάνουν αξία, γιατί η Αμερική τυπώνει δολάρια κάθε μέρα, προτιμά να τα επενδύσει στον Bitcoin, γιατί ανεξάρτητα με το που θα πάει η τιμή σήμερα, ή σε δύο μήνε, ή σε πέντε μήνε, η πορεία του Bitcoin δείχνει ότι είναι αναδική. Δηλαδή, θα ήμουν χαζό, αν δεν επίστευκα ότι τον Bitcoin θα ξεπεράσει σε 100.000, μπορείτε σε 120.000 ή ακόμα και το 1 εκατομμύριο δολάρια. Δεν λέμε στο να βγαίνει πάνω, καθόλου. δηλαδή απλά. Φυσικά. Ε, θεωρώ ότι μια μέρα το bitcoin θα είναι 1 εκατομμύριο δολάρια. Ε, στα απλά... 10 χρόνια, στα 20. Κάμε το prediction του τούτη, να το τούτη, έχουμε η πληροφορία πάνερα. δεν μου προσφέρει τίποτε όμω. Γιατί εμένα ενδιαφέρει με σήμερα που είναι η τιμή του ναι. Bitcoin για να ξέρω αν θα τοποθετηθώ σωστά ή όχι, ή, ή αν μην τι να είμαι στη σωστή κατεύθυνση τη αγορά. Ε, μπορούμε να κάνουμε λεφτά και στην ανωδό, μπορούμε να κάνουμε λεφτά και στην καθοδόν. Υπάρχουν τρόποι. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάς σαν trader, όχι σαν investor, σωστά. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαι investor. Έχω επενδύσει σε συγκεκριμένα projects, αλλά ήταν ένα πάρα πολύ μικρό φρα... ποσοστό του net worth μου. Το πορφόλιο μου είναι εξ σε δολάρια. Με τα δολάρια μου, καθημερινά, ένα πάρο απόφαση είναι αν θα αγοράσω ή αν θα δανειστώ για να το πουλήσω και να κερδίσω στην κάθοδο ένα νόμισμα, αλλά εν, εν καθαρά δολάρια συνέχεια. Ποιο είναι ο πιο εύκολο τρόπο να βγάλει λεφτά με κρυπτονομίσματα, είναι η ερώτηση του κοινού. Δύσκολη ερώτηση. Ο πιο εύκολο τρόπο να βγάλει λεφτά από κρυπτονομίσματα, ή να χάσει. Να με <laughs> ή, ή να χρησιμοποιήσει leverage. Ε, όταν ανακάλυψα το leverage trading, ήταν περίπου 1,5 χρόνο πριν. Ε, στην πρώτη μου συναλλαγή είχα σορτάρι, θυμούμε, το Uniswap ήταν τη μέρα που έγινε listed το Uniswap σε όλες τις πλατφόρμες. Όταν η Uniswap αποουσιαστήκα με ένα το Uni, το νόμισμα, και επειδή μεταλλασσόμασταν στο Uni, έπιασα εγώ 400 Uni, αν δεν κάνω λάθος. Ε, περίμενα λίγο την τιμή, πήγαινε όντως πάνω, επούλησα το Ιούνι μου και μετά έμπήγα στα futures και με τα δολάρια τα οποία είχα Κιάσει από το Airdrop, σιόρταρα το Ιούνιου στα 8.50, δεν κάνω λάθος, και έφτασε μέχρι το 8.70. Ήταν έναν απίστευτο trade. Ήταν τρομερό trade. Έβγαλα ε, περίπου 15.000 δολάρια μέσα σε 45 λεπτά. Πόσο γλυόρα τα έχασες μετά όμως. Ακριβώς τούτο ήταν η επόμενη μου απάντηση. Ε, έχασα τα διπλάσια μετά από δύο μέρες, γιατί αποφάσισα ότι μα είναι έτσι εύκολο. Γίνεται. Ναι, μπορεί να βγάλει τρομερά λεφτά μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Ε, Όμω μπορεί να χάσει τρομερά λεφτά μέσα σε πολύ λίγα λεπτά ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Αν η συναλλαγή σου πάει ακριβώ αντίθετα, θέλει να εφαρμόσει σωστέ τεχνικέ και πάντα σωστό risk management. Να διαβάσω την επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω τι ξέρει το κοινό που δεν γνωρίζουμε εμεί. Σου στάλθηκε email από Αφρική από ένα μακρινό συγγενή με το επίθετο Πέτρου για κληρονομιά σε bitcoin. Εν άξουαλ γεγονός το όξα, θέλετε να δούμε πώς είναι αντιδράση. Προφανώς, σκάμ. Προφανώς, σκάμ. Όχι, δεν μου έσταλθηκε εμένα. Αλλά δεν θα μου έκανε καμιά εντύπωση να έβλεπα ένα τέτοιο email μέσα στα δικά μου emails. Επειδή το email μου ήταν petru.p, άρα, μάλλον, χρησιμοποίησαν και Εστήλαν το και... Ναι. Ε, είμαι σίγουρος ότι δέχεσαι την ερώτηση πολλές φορές. την αγοράσω, πού να επενδύσω, πώς συμβουλεύεις τον κύκλο σου. Ε, η τεχνική ανάλυση έχει εφαρμογή σε trading bitcoin ή έχει, δι, έχει δική του ζωή. Λοιπόν, πάμε από την πρώτη ερώτηση. Ε, ναι... Ε, συζητούμε γενικά εντάξει, ένα τρέντο το οποίο ειδικά στι πιο νέε γενιέ συζητιέται πάρα πολλά. Ανταλλάσσουμε όλοι μα απόψει γενικά. Είμαστε... Έχω και ένα δικό μου μικρό γκρουπ μέσα στον Discord στο οποίο είμαστε κάποιοι φίλοι από όλων των κόσμων οι οποίοι ανταλλάσσουμε γενικά είδε όσον αφορά το trading. Ε, Συνήθω, αν θα μιλήσω με ένα φίλο μου και να του πω γόρα στο τζίνο, γιατί έτσι πιστεύω, ε, να του πω πρώτα γόρα στο τζίνο γιατί έτσι πιστεύω, αλλά με φάει στα μούτρα σου, ρε, ένα, περιμένω την κατάλληλη περίοδο. Αν νιώθω ότι η αγορά ακόμα έχει ξεκαθαρίσει, να το πω κάνουμε λίγη υπομονή. Μπορεί να αγοράσουμε πιο ακριβά, μπορεί να αγοράσουμε πιο φτηνά, αλλά που να αγοράσουμε τουλάχιστον να ξέρουμε ότι πάμε πάνω. Ε, εν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν δεν αγοράσει τον bitcoin στι 42.000, στι 45.000 πόσε σήμερα. Ε, καλύτερα να το αγοράζει στι 53, αλλά να ξέρει ότι από τι 53 μάλλον θα πάμε 100 παρά να αγοράζει σήμερα και να πει εν 50-50 μπορεί να πάμε 100, μπορεί να πάμε 25. Κανένα δεν μπορεί να ξέρει. Όταν έχει τι απαραίτητε ενδείξει και το ρίσκο πλέον είναι λιγότερο λόγω του ότι η αγορά έδειξε την πρόθεση τη, ίσω να καλύτερα αγοράζει πιο ακριβά, αλλά να είσαι πιο εξασφαλισμένο με τα χρήματα σου και την επένδυση σου. η τεχνική ανάλυση έχει εφαρμογή σε trading bitcoin ή έχει δική του ζωή. Η τεχνική ανάλυση έχει εφαρμογή στα πάντα. Ε, Κάναμε chart με ένα φίλο μου, ακόμα και τα covid cases, στη Νέα Νιόρκη. Προβλέψαμε να είναι ένα μεγαλύτερο κύμα όπως το ΙΣΕΝ, γιατί... Τα charts είναι έλεψεματα. Αν βλέπεις τη διακύμαση που δημιουργάει η αξία ενός δομισμάτων στα TICS. σε οποιοδήποτε time frame, είτε το εβδομαδιαίο, είτε το ημερήσιο, είτε το πενταλεπτό, ε, Βλέποντα αριστερά την ιστορία τη τιμή, μπορεί εύκολα να δημιουργήσει πολλά πολλά καλά αποτελέσματα και πάρα πολλέ ωραίε ενδείξει, οι οποίε να σου δείξουν πού είναι οι περισσότερε πιθανότητε να κατευθυνθεί η τιμή. Ε, και γι' αυτό πρέπει κάποιο αν θέλει όντω να ασχοληθεί με το κρυπτο και το trading. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μάθει τεχνική ανάλυση. Και την ώρα που νιώθει ότι έμαθε τεχνική ανάλυση, να μάθει κι άλλοι. Γιατί πάντα μαθαίνουμε, συνέχεια μαθαίνουμε. Ας ευχαριστήσουμε, τον Πέτρο, νομίζω ότι και όσα μέσα ερωτήσεις. Thank you. Thank you.